πρόβλημα μόνο το πολύ τους τελευταίους μήνες και την πρόσοχη της πολιτείας αλλά και της Ομοσπονδίας μας και όλων των ενώσεων της χώρας. Η αγωνία μας είναι μεγάλη. Γιατί? Γιατί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν αστυνομία το μεταναστευτικό προσφυγικό. Έχει πέσει όλο το βάρος στην αστυνομία. Και τι εννοώ, με τις εισρωές των μεταναστών και προσφύγων, όλοι ζητούν από την αστυνομία να παρέχει αυτά τα εχέγγυα για την, να καλύπτει και, και τους νομούς που θα γίνουν τα κέντρα υποδοχής στα hot spot, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, γι' αυτό και η Ομοσπονδία μας στις 17 του μηνός αποφάσισε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε στο Κλικής, στην Ιδωμένη, στο Δήμο που αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημα μαζί με το Πειραιά, και εκεί η παρουσία όλων των ενώσεων της Βορείου Ελλάδος. Η Ομοσπονδία μας άκουσε τα προβλήματα των συναδέλφων και των Προέδρων που τα μετέφεραν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, καθώς εκεί είχαμε και την παρουσία και των τοπικών φορέων και του Δημάρχου της περιοχής, των βουλευτών, και ήταν και ο Πρόεδρος του ΚΕΤΝΟ, ο κ. Γιαννόπουλος, ο οποίος μας έκανε και μια ανάλυση όσον αφορά για τις μεταδοτικές ασθένειες και τα νοσήματα αυτά που εγκαιμονούν κινδύνους και για τους ίδιους τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα και για τους αστυνομικούς που βρίσκονται μεταξύ των προσφύγων. Όντως το πρόβλημα όπως αποτυπώθηκε εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η αγωνία όλων των συναδέλφων που εκτελούν υπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο με τις καθημερινές μετακινήσεις, γιατί φανταστείτε ότι οι μετακινήσεις είναι από τους γύρω νομούς και σε καθημερινή βάση δεν υπάρχει 8 ώρες, είναι 10, 12, 14 ώρες οι συνάδελφοι υπηρεσία σε ημερήσια βάση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός από την πολιτεία. Δεν υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες εντολές να εκτελέσουν στο σημείο. Δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας διαχωρισμού των προσφύγων μεταναστών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Περιφέρονται μέσα στον ίδιο χώρο, σε απόσταση αναπνοής. Δεν υπάρχουν αυτές οι ζώνες, όπως είπα, ασφαλείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι αντιμετωπίζει ο πρόσφυγας και ο μετανάστης που βρίσκεται στο σημείο, θα αντιμετωπίζουν και ο αστυνομικός που εκτελεί υπηρεσία εκεί. Μέσα στη λάσπη, μέσα στην κακουχία, μέσα στη βροχή, με αυτές τις συνθήκες τις απαράδεκτες. Αυτά τα τονίσαμε και, και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία, παρόν ήταν και ο Βορείου Ελλάδος ο στρατηγός, ο οποίος εδώ θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα που έχει αναλάβει τον τελευταίο μήνα έχει κάνει κάποιες κινήσεις για τη διευκόλυνση των συναδέλφων για τις συνθήκες υγιεινής ασφάλειας, αλλά δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος του ΚΕΛΤΝΟ ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα, μεταφέρονται ασθένειες μεταδοτικές, όταν υπάρχει ένας πληθυσμός χωρίς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, υπάρχουν αυτές οι μεταδοτικές ασθένειες, μεταφέρονται αυτονόητο είναι και στους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί. Και αυτές οι ασθένειες πάνε και στα σπίτια τους. Είναι μεγάλη αγωνία των συναδέλφων εκεί. Άρα δεν υπάρχει οργάνωση και προγραμματισμός, ούτε ακόμα και στις μετακινήσεις. Κινούνται δυνάμεις, το ΜΑΤ που βρίσκονται πάνω, που δεν έχει καμία δουλειά να βρίσκονται τα ΜΑΤ επάνω σε αυτές τις περιοχές. Και πολλές φορές είναι και υπέρμετρες οι δυνάμεις που ζητούν για να καλύψουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι το πρόβλημα εστιάστηκε τώρα εκεί και, στον Πειραιά. Αλλά και βέβαια και όπου αλλού ανοίγει hot spot. Αλλά η Πελοπόννησο ήταν από τις πρώτες, περιφέρειες η οποία δέχτηκε τις ροές αυτές το 2012, μην ξεχνάμε, με το πρώην ΙΦΕΚΑ, τώρα λέγεται ΠΡΟΚΕΚΑ, Προκεκορημένο Κέντρο Καταγραφής Αλλοδαπών Κορίνθου, και είχαμε φτάσει μέχρι και 1.800 άτομα να κρατούνται στην Κόρυνθο. Και οι συνθήκες, καταλαβαίνετε εκεί, και κατά πόνηση όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, και των συναδέλφων όλης της Πελοποννήσου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε καθημερινή βάση. Το πρόβλημα αυτό, κάποια στιγμή το 2015 σχεδόν απενεργοποιήθηκε το κέντρο αυτό, αλλά από το τέλος του 2015 έχουμε νέα ενεργοποίηση του κέντρου, δέχεται ροές, πιο πολύ μπορώ να πω είναι μετανάστες αυτοί που
φιλοξενούνται εδώ και κρατούνται στο κέντρο, Μαροκινοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί και κάποιοι Μπαγκλαντές, με άγνωστο το διάστημα που θα παραμείνουν, γιατί και η συνθήκη αυτή της 20 μηνών που υπογράφηκε με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, εδώ θέλω να εστιάσουμε ότι πλέον όλοι οι αλλοδαποί αυτοί που εισέρχονται έχουν το δικαίωμα ασύλου. Και το άσυλο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει και η καταγραφή και για να πάμε κάποιο άσυλο. Μπορεί να τραβήξει και 6 μήνες και 1 χρόνο και 1,5 χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο η επανεισδοχή από τις χώρες στις οποίες ήρθαν. Αναγκαστικά θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Άρα, εκεί το πρόβλημα και στην Κόρινθο τώρα θα μεγεθεί. Δηλαδή, εκεί θα έχουμε μεγαλύτερη ροή. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή το βάρος, θέλω να το τονίσω αυτό ειδικά για την Αρκαδία, το βάρος του κέντρου αυτή τη στιγμή το έχει η Κόρινθος, που είναι ο νομός που υπάρχει και το κέντρο, η Αργολίδα και η Αρκαδία. Και ένα κομμάτι έχει και η Αττική. Εμείς σε καθημερινή βάση κινούμαστε 15-20 άτομα και κάνουμε υπηρεσία εκεί. Και εμείς ζητάμε από την πολιτεία να υπάρχει και μια ισομέρεια στην Πελοπόννησο, γιατί να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι νομοί, γιατί υπάρχει μια δικλίδα τώρα όσον αφορά τη μετακίνηση, δεν καλύπτει την αποζημίωση για πέρα των 160 χιλιόμετρων. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό και ισομερώς και από όλες τις δυνάμεις του Πελοποννήσου να ενισχύουν. Οπότε και οι συνάδελφοι που οργανώνουν τη δημιουργία Αρκαδίας είναι καταπονημένοι πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι μετακινούνται 5 και 6 φορές την εβδομάδα ή 4 σε καθημερινή βάση στην Κόρινθο. Και αν βάλουμε μαζί και τα γήπεδα Α1 κτλ., η δημιουργία συγκροτείται σε καθημερινή βάση στην Αρκαδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι αστυνομικοί όλοι λείπουν από την αστυνόμευση της πόλης. Γιατί η δημιουργία δεν είναι μια μόνιμη αστυνομική δύναμη επιχειρησιακή, συγκροτείται από συναδέλφους που υπηρετούν σε όλα τα τμήματα του νομού μας. Οπότε όταν λείπουν 2 και 3 συνάδελφοι από κάθε αστυνομικό τμήμα, από τα ελλειπέστατα αστυνομικά τμήματα σε δύναμη, καταλαβαίνετε πλέον ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και έχει να κάνει με την ασφάλεια για τους συναδέλφους που μένουν πίσω, για πώς θα ανταποκριθούν στα καθήκοντα όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών του νομού μας. Πόσο σοβαρό θα είναι, κύριε Καγκελάκη, το γεγονός εάν έρθουν πρόσφυγες μετανάστες Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία, και πώς αυτή η δύναμη θα μοιραστεί εις άξια σύν αυτό του σχολείου που υφίσταται? Εντάξει, σας είπα, το πρόβλημα της Κορίνθου σε εμάς μας απασχολεί και βλέπουμε ότι απασχολεί πολλές αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα, εάν στην πορεία έχουμε και άλλα κέντρα, δεν ξέρω τι, ανοιχτού τύπου ή κλειστού τύπου στην Πελοπόννησο, σίγουρα θα επιβαρυνθεί και η αστυνομική δύναμη. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά αυτά βέβαια είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας. Και δεν ξέρω τι κινήσεις έχει κάνει όσον αφορά την Πελοπόννησο. Από ό,τι γνωρίζω, έχουν γίνει κάποια έγγραφα προς τους Δήμους για να ξεβρεθούν κάποιοι χώροι, χωρίς να υπάρχει όμως κάτι. Και πολύ φοβάμαι ότι οι τελευταίοι που θα το μάθουμε, και παράδειγμα για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι τελευταίοι που ενημερώθηκαν για το πού θα γίνουν και για την οργάνωση ήταν η αστυνομία. Ο τελευταίος οργανισμός που ενημερώθηκε, και συνήθως αυτό γίνεται πάντα, είναι η αστυνομία. Τελευταία στιγμή μας ενημερώνουν ότι θα γίνει η εγκατάσταση εκεί και λάβετε τα ανάλογα μέτρα. Θα μπορούσε να έρθει κάποια δύναμη και από την Αθήνα, δηλαδή από τις σχολές. Σπουδαστές να ενισχύσουν για και τον ρόλο αυτό. Οι δεν είναι για αυτό το ρόλο. Οι σπουδαστές δεν είναι συνάδελφοι έμπειροι, εκπαιδευμένοι πλέον να έχουν βγει για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Αλλά και η δύναμη της Αθήνας, μην νομίζω ότι είναι κάνουμε μεγάλη δύναμη. Έχει πλέον έχει την Αμυγδαλέζα, έχει το Πειραιά που έχει 5-6.000 κόσμο. Άρα θα πρέπει να στη συνδρομή του στρατού. Αυτά είναι εντελώς επιχειρησιακά και είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται η πολιτεία να ενεργήσει. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει όμως πρώτιστα, ούτε μας ενδιαφέρει σε ποιο σημείο, ούτε μπορούμε να κρίνουμε σε ποιο σημείο θα γίνουν αυτά τα κέντρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι συνθήκες υγιεινής των συναδέλφων μας, υγιεινής και ασφάλειας, οι μετακινήσεις τους, να μην υπερβαίνουν το ωράριό τους και καταπονούνται σε καθημερινή βάση, υπερεργασία δηλαδή, και να υπάρχει μια ανταμοιβή όσον αφορά με τα εκτός έδρας μετακινήσεις πέρα των 160 χιλιόμετρων για να μπορούν και αυτοί οι συνάδελφοι να συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Σας είπα, η δημιουργία της Αρκαδίας αυτή τη στιγμή είναι στα ωριά της. Όταν 6 φορές την εβδομάδα η δημιουργία της Αρκαδίας πρέπει να ενεργήσει,
θα γίνει μια ομάδα 15-20 ατόμων σε καθημερινή βάση, όλο αυτό έχει αντίκτυπο στην αστυνόμευση και της περιοχής και αυτή είναι και η αγωνία μας. Κύριε Καρκαράκη, έχει κάπου αλλού εμπλοκεί η αστυνομία στο θέμα? Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ζητηθεί η σχολή της Καρδίτσας. Ακριβώς, είχαμε το πρόσφατο προχθεσινό περιστατικό που ζητήθηκε για τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Καρδίτσας η σχολή την αστυφυλάκων, που για ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτή τη στιγμή είναι ανενεργή, να γίνει κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Σε αυτό άμεσα απάντησε και η συνάδελφη του τοπικού σωματείου, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, σε πολύ αυστηρό ύφος προς την πολιτική και η φυσική ηγεσία, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι χώρος εκπαίδευσης και εξειδίκευσης και διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης των αστυνομικών και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο κέντρο. Είναι θέμα τιμής για μας να προστατεύσουμε το εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έχει η σχολή αυτή και πρέπει να βρεθούν άλλοι χώροι, σε καμία περίπτωση όμως και δεν θέλουμε να μπει ταφόπλακα στις σχολές της αστυνομίας. Γιατί αυτό είναι μια ταφόπλακα, όπως είχε επικυρηθεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση, στη Ροδόπη, να κλείσει η σχολή. Πραγματοποιήθηκε αυτό, αλλά σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά τις ενεργοποίησεις της Ομοσπονδίας και του τοπικού σωματείου, αυτό συνεχίζει και λειτουργεί πλέον ως αστυνομική σχολή. Κύριε Καρκαράκη, και ένα τελευταίο, θέλω να μας πείτε, επειδή φαντάζομαι περπατήσατε κι εσείς στην Ιδωμένη, είδατε τους πρόσφυγες, τι κατάσταση γενικότερη επικρατεί και ακόμα και διάφορα σχόλια για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων? Ποια ήταν η δική σας έτσι εντύπωση, τι εικόνα? Έτσι, από το ερώτημά σας, γιατί όντως εκεί και η αγωνία, και μας το είπε και ευθέως και ο Δήμαρχος, είναι αυτό με τις ΜΚΟ. Είναι χαρτογράφητες ουσιαστικά οι ΜΚΟ. Είναι άλλων ξένων συμφερόντων, άλλων ελληνικών συμφερόντων. Και εξέφρασε το παράπονο και ο Δήμαρχος και οι τοπικοί βουλευτές ότι δρούν κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεκτο. Αυτό μας είπε ο ίδιος. Εγώ δεν έχω ιδία εικόνα στη μία μέρα που έμεινα εκεί, αλλά αυτή την αγωνία μας μετέφερε ο ίδιος ο Δήμαρχος και οι τοπικοί βουλευτές. Ότι δεν υπάρχει καταγραφή των ΜΚΟ, ότι όλα τα κονδύλια, μεγάλο ποσοστό, 80-90% της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους αλλοδαπούς, μετανάστες κλπ, είναι μέσω των ΜΚΟ και χωρίς το κράτος να μπορεί να επέμβει και να κάνει αυτό το διαχωρισμό και να μοιράσει αυτό που δικαιούται ο κάθε αλλοδαπός. Είναι μέσω από το ΜΚΟ. Και εκεί τέθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα ως προς την καταγραφή των ΜΚΟ και τι συμφέροντα εξυπηρετούν κάποιες από αυτές. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα για να μιλάμε για όλους τους ΜΚΟ. Αυτό μας μετέφεραν και οι πολιτικοί παράγοντες του νομού, αλλά και σας λέω και ο ίδιος ο Δήμαρχος που ζει καθημερινά και έχει την αγωνία όσον αφορά αυτό το θέμα.